Ακούσαμε με προσοχή τον Υπουργό. Ξεκινάω με τούτο. Είχατε τον χρόνο προφανώς, είδατε την επίκαιρη ερώτησή μας. Ανεξάρτητα του τι απαντήσατε, πώς που θα πω κάποια πράγματα. Βάλαμε 20 ζητήματα στην επίκαιρη ερώτηση. Δεν απαντήσατε τούτο στο ένα. Επαναλαμβάνω, θα μονιμοποιήσετε ή όχι. Εδώ δεν χωράνε, ξέρετε, ναι μεν. Θα μονιμοποιήσετε ή όχι, για παράδειγμα, τους επικουρικούς γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζόμενους. Όλο λοιπόν αυτό το επικουρικό προσωπικό που έχει προσληφθεί, αυτό που αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, για να μην αρχίζουμε εδώ να μας λέτε ότι λέμε και ανακρίβειες, 12.000 επικουρικό προσωπικό στο σύνολο, 2.000 επικουρικούς γιατρούς κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το επικουρικό προσωπικό που το έχει ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε κανονικές συνθήκες το είχε, γιατί αυτές οι ελλείψεις υπήρχαν προ-COVID, προ-πανδημίας, θα τους μονιμοποιήσετε, που είναι και έμπειροι πλέον, έχουν αποκτήσει πήρα στα νοσοκομιακά δρόμους στην αντιμετώπιση περιστατικών κτλ. Θα τους προσλάβετε ή όχι? Θα μονιμοποιηθούν, ναι, που χρειάζονται για το σύστημα υγείας και για την επόμενη μέρα, λέμε εμείς, της πανδημίας, για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία σε κανονικές συνθήκες, όπως λέτε. Θα καταργήσετε την αναστολή να επιστρέψουν 6.000 κόσμος, 6.500 που τέθηκαν σε αναστολή από το Σεπτέμβρη? Παράλληλα, επειδή λέμε για τους αναισθησιολόγους, σας βάλαμε αυτό το θέμα ως προοπτική, ακόμα και αυτό, ούτε καν σε αυτό δεν αναφερθήκατε. Παρά αναπτύξατε το αντικομμουνιστικό σας μένος, βεβαίως σας χαρακτηρίζει, αλλά εδώ, επί του πρακτέως, συγκεκριμένα πράγματα σας ρωτήσαμε. Ή βάλαμε, αν θέλετε, στην επίκαιρη ερώτηση. Πώς θα εξασφαλίσει το κράτος την προοπτική παραγωγής, να το πω έτσι, νοσηλευτών και αναισθησιολόγων άλλων ειδικοτήτων Πολύνων, που λείπουν αυτή τη στιγμή? Σας το βάζουμε στο 7ο σημείο. Θα αναπτυχθούν θέσεις γιατρών εργασίας, που είναι απαραίτητες, αναγκαίες. Το αναδείχθηκε και από άλλους συντρόφους μας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα αναπτύξετε το νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Χρόνια τώρα, ανάγκη τεράστια για την περιοχή αυτή της Ανατολικής Αττικής. Και θα δω και στη Θεσσαλία που είπατε πριν. Θα αναπτύξετε δύο επιστημονικές μονάδες με αντίστοιχη στελέχωση ειδικοτήτων που θα παρακολουθούν τα μετά νόσησης και μετά νοσηλείας στις μονάδες ιατρικής θεραπείας COVID περιστατικά. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, αλλά άντε και η αναπληρώτρια που είναι και γιατρός, το τι σημαίνει μετά από νοσηλεία σε μονάδα, όχι μόνο στην αποκατάσταση, που είναι σημαντικό φυσικά, και σε μια μακροχρόνια πορεία αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύψανε από την νόσηση με COVID και την παραμονή επί μακρών στην μονάδα ιατρικής θεραπείας. Ένα άλλο. Θα καταργήσετε τη συμμετοχή πληρωμής στα φάρμακα. Το 1 ευρώ στη συνταγή, το 15% που πληρώνει ο κόσμος για παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο εξετάσεων μικροβιολογικών και πάει λέγοντας. Που πληρώνει, αδρά πληρώνει από την τσέπη του. Ή αντίστοιχα για υγειονομικό υλικό και θεραπείες και πάει λέγοντας. Να μην επεκταθώ στα άλλα, γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος. Αλλά δεν απαντήσετε σε κανένα από αυτά. Και έρχομαι τώρα σε κάποια άλλα θέματα που θίξατε. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς είμαστε μάλλον ξεκάθαροι, εσείς δεν είστε. Εμείς όταν λέμε δωρεάν, εσείς όταν μάλλον λέτε δωρεάν, εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα άλλα κόμματα, χρόνια τώρα, όχι τώρα, χρόνια, διαχρονικά αν θέλετε. Το δωρεάν το εννοείται, δηλαδή παροχές υγείας στο λαό, δωρεάν το εννοείται μέσω της πληρωμής από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα οποία, με συγχωρείτε, τα ασφαλιστικά ταμεία ποιος τα πληρώνει? Δείτε τον προϋπολογισμό του ΙΟΠΗ, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Ένα πολύ ελάχιστο αμεληταίο ποσό πλέον αφορά τη κρατική χρηματοδότηση. Όλα αυτά τα περίπου 5, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια που έχει να διαχειριστεί, οι οποίοι είναι λεφτά των εργαζομένων. Και από αυτά, από το 2015, να θυμίσουμε, ανοίγω μια παρένθεση, 750 εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι παρακρατήσεις από τους συνταξιούχους του 60% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτά τα λεφτά εσείς τώρα έρχεστε, τα διαχειρίζετε και λέτε σου δίνω δωρεάν παροχές. Αλλά πώς? Με ένα βασικό πακέτο από τα νοσοκομεία, από την υποτιθέμενη δημόσια υγεία, και τα υπόλοιπα θα κληθεί να τα πληρώσει. Και αυτή είναι η κατεύθυνση η οποία έχει εδώ και πολλά χρόνια
με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ανεξαρτήτου μείγματος διαχείρισης, η κατεύθυνση και η στρατηγική που υπηρετείται όλες οι κυβερνήσεις και εσείς τώρα όπως πριν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας, ποια ήτανε? Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στα νοσοκομεία, εξάλλου όλα αυτά τα μέτρα που παίρνετε σταδιακά και οι προηγούμενοι, αν δείτε το νομοσχέδιο αυτό που συζητούμε αυτές τις μέρες στις επιτροπές για το ΕΚΑΠΗ. Τι είναι το ΕΚΑΠΗ? Δεν είναι και αυτό ένα εργαλείο στην κατεύθυνση εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων και από την άλλη μεριά εργαλείο διευκόλυνσης φυσικά σε οικονομία κλίμακος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στα φάρμακα και πάει λέγοντας. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχετε θεσπίσει και εσείς μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα αλλάξ και παίρνοντας ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον μια σειρά τέτοιου τύπου εργαλεία στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της κατεύθυνσης εμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας. Δεν μου λέτε, 90 μπορεί να κάνω και λάθος, γύρω στα 100 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια. Κάπου εκεί είναι η πληρωμή των ασθενών στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι δημόσιο νοσοκομείο με την έννοια του δωρεάν? Να μην πω για άλλα. Άρα λοιπόν, μην μας λέτε τώρα εδώ ότι εσείς νοιάζεστε για το δημόσιο συμφέρον, για τη δημόσια υγεία. Αν νοιαζόσασταν για τη δημόσια υγεία, θα είχατε φροντίσει και εσείς χρόνια τώρα, γιατί η ίδια κυβέρνηση, τα πρόσωπα αλλάζουν. Οι πολιτικές όμως είναι ίδιες, και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να ενισχύσετε το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που μάλιστα έρχεται εδώ από αυτό το βήμα, το ξέρουμε εξάλλου, να μας πείτε ότι θα αξιοποιήσετε και 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν την ίδια ώρα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι διαλυμένη, και τα ξέρετε αυτά, αλλά κοροϊδεύετε και τάζετε στο λαό φούμαρα. Γιατί εσείς πώς τις λέτε? Τις λέτε δράσεις. Το 1,5 δισεκατομμύριο για 3 χρόνια θα είναι δράσεις. Μετά τι θα είναι από τα 3 χρόνια? Θα βρούμε άλλο ένα ταμείο, θα βρούμε άλλο και με ποιες υποδομές και με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις, που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα και σταθερά στοχοπροσιλωμένο ένα σύστημα υγείας με έμφαση την πρόληψη, σε όλες του φυσικά τις βαθμίδες, αλλά και στην πρωτοβάθμια με έμφαση την πρόληψη, σε αυτά τα ζητήματα της πρόληψης καρκίνου και πάει λέγοντας, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, αλλά και αντιμετώπισης των περιστατικών των χρόνων και πάει λέγοντας, να είναι προτεραιότητά του η ανάδειξη, η επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Αλλά αυτά είναι κόστος. Κόστος για το σύστημα που υπηρετείτε. Αυτό δεν το επιτρέπει αυτό το σύστημα. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση έφτασε του δημόσιου συστήματος υγείας της πρωτοβάθμιας, εν γέννη το σύνολο του συστήματος υγείας, σε αυτά τα ελάχιστα ποσά. Το προσωπικό το μόνιμο μειώνεται και αντικαθίσταται με προσωπικό με όλο αυτό το κυκαιώνα των εργασιακών σχέσεων. Και αλήθεια, τις 12.000 που λέτε, όπως και διαχρονικά, επικουρική, ορισμένου χρόνου, με συμβασιούχοι, όλοι αυτοί, από πού πληρώθηκαν? Από τα έσοδα των νοσοκομείων. Αυτό δεν είναι. Ο επικουρικός γιατρός από πού πληρώνεται? Ο μισθός του από πού? Εάν το νοσοκομείο δεν έχει να αποδείξει ότι έχω έσοδα, κύριε, για να πάρω 10, 15, 20 γιατρούς επικουρικούς που εκτιμώ ότι μου χρειάζονται, δεν αποδείξει στην εκάστοτε κυβέρνηση, στο εκάστοτε Υπουργείο, ότι έχει τη δυνατότητα την οικονομική από τα έσοδά του να τους προσλάβει, δεν τους προσλαμβάνει. Αυτή είναι η τακτική. Και εσείς τι κάνετε? Εποπτεία. Μοιράζετε θέσεις και ειδικότητες, αλλά ποιος πληρώνει το θέμα είναι. Και τα νοσοκομεία από πού θα τα βρούνε? Από το ΝΕΟΠΗ λοιπόν, που είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων, είτε απευθείας από πληρωμές του λαού. Έτσι ξέρω και εγώ να κάνω διαχείριση με ξένα κόλληβα και μάλιστα να πουλάω και φούμαρα ότι προσφέρω με την πολιτική μου δημόσια υγεία. Κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, κλείνω με αυτό. Και άλλα μπορούμε να πούμε εδώ. Είπατε για τη Λάρισα, για τη Θεσσαλία. Περιστατικά φεύγουν και πάνε σε άλλα νοσοκομεία διασωληνωμένα. Πριν από λίγο, συνάδελφος αναισθησιολόγος συνοδεύει αυτό. Τη θέση του αναισθησιολόγου όμως αυτού ποιος θα την καλύψει? Με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού γενικού νοσοκομείου Λάρισας. Μπορείτε να το διαπιστώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μονάδα είναι εξ ολοκλήρου, η μονάδα και η ΜΑΒ δηλαδή, εξ ολοκλήρου κατηλημένη με περιστατικά COVID. Έτσι και σου σκάσει ένα έμφραγμα επιπλεγμένο, πού θα το πας, τον ιδιωτικό? Ξέρετε πολύ καλά τον ιδιωτικό τι ΜΑΘ και ΜΑΒ έχει. Στη Λάρισα, λέω. Το ξέρετε? Ναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα νούμερα, δεν λένε τίποτα.
Το ζήτημα έχει να κάνει με την ποιότητα των υπηρεσιών και τη δυνατότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε τέτοιο επίπεδο. Και το ότι φεύγουν περιστατικά από τα νοσοκομεία στη Λάρισα και πάνε σε αυτές τις κλίνες, ναι, που αποζημιώνονται διπλά από τον ΕΟΠΗ. Αλλά φεύγουν όμως όταν είναι πλέον λίγο πριν την έξοδο από το νοσοκομείο, αυτή η ιστορία γίνεται. Γι' αυτό λέμε εμείς, όταν λέμε επίταξη, λέμε δωρεάν επίταξη όλων των μεγάλων κλινικών, όλων των μεγάλων ιατρικών κέντρων. Όλων των κρεβατιών, όλων του προσωπικού φυσικά θα αποζημιώνεται όπως πρέπει να αποζημιώνεται, με το μισθό του κτλ. Και τα υλικά, τα αναλώσιμα, ό,τι χρειάζεται, το κράτος θα τα εγγυάται. Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής. Επειδή έκανε μια προσπάθεια ο Υπουργός να αναφερθεί και σε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο, αντιπαράθεση κτλ. Εντάξει, δικαίωμά του. Όμως, εγώ θα κλείσω με αυτό, θα σας αναφέρω το εξής. Γιατί λέμε ότι όντως αυτό το σύστημα που υπηρετείτε και εσείς και οι υπόλοιποι με τις όποιες παραλλαγές σας είναι βάρβαρο. Και ποια είναι η απάντηση απέναντι σε αυτό. Την οποία απάντηση την έδωσε τη δεκαετία του 30 με άρθρο του για την ουσία του Σοβιετικού Συστήματος Υγείας, το άρθρο δημοσιεύτηκε το 1937, 20 χρόνια μετά τη Σοσιαλιστική Οκταβριανή Επανάσταση. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χένρι, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Σίγκεριστ, ο οποίος ήταν κορυφαίος ιστορικός της ιατρικής από το 1932 στο 1947, ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Το ξέρετε εσείς. Κύριε συνάδελφε, με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Παρακαλώ. Το οποίο θεωρείται κορυφαίο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη ΣΥΠΑ. Τι λέει σε αυτό το άρθρο του, λοιπόν, που δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, επιλεγμένα θα σας πω το εξής. Λέει ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν το 37 η πρώτη χώρα που επιχείρησε την κοινωνικοποίηση της ιατρικής, η πρώτη που έθεσε την προστασία της υγείας όλου του λαού ως αποκλειστική υποχρέωση του κράτους, και το συμπέρασμα είναι ότι αυτό που έχει γίνει μόλις σε 20 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση είναι η αρχή μιας νέας περίοδου για την ιστορία της ιατρικής. Όλα όσα επιτέθηκαν μέχρι σήμερα σε 5.000 χρόνια της ιστορίας της ιατρικής αντιπροσωπεύουν μόνο την πρώτη περίοδο της ιστορίας της. Την περίοδο της θεραπευτικής ιατρικής. Τώρα μια νέα εποχή, η εποχή της προληπτικής ιατρικής, έχει ξεκινήσει στη Σοβιετική Ένωση. 1937. Βαρβαρότητα λοιπόν ή σοσιαλισμός. Ας επιλέξει ο λαός.